Καλώς ήλθατε στα μαθήματα Αρνός. Βρισκόμαστε στην ενότητα 5, η Ελεημοσύνη Βασίλισσα των Αρετών, αρχαία της Δευτέρας Γυμνασίου. Μαζί θα δούμε λίγο την άσκηση 1 που στο σχολικό μας βιβλίο βρίσκεται στη σελίδα 41. Και πάμε να δούμε τι μας ζητάει. Να κατατάξετε, λέει, τις παρακάτω ομόριζες του ρήματος άγω λέξης της αρχαίας ελληνικής στην κατηγορία που ανήκουν ανάλογα με αυτό που δηλώνουν, δηλαδή πρόσωπο που ενεργεί, ενέργεια, αποτέλεσμα ενέργειας. Επομένως, εμείς παρακάτω έχουμε κάποιες ομόριζες λέξεις του ρήματος άγω. Όταν μας λένε ομόριζες, εννοούν λέξεις που έχουν όμοια ρίζα με τη λέξη που μας δίνουν. Όμοια ρίζα λοιπόν με το ρήμα άγω. Το ρήμα άγω στα αρχαία ελληνικά και σήμερα σημαίνει οδηγό. Από εκεί βγαίνει και ο οδηγός. Άρα εμείς τις λέξεις που θα δούμε, θα είναι στην αρχαία ελληνική και θα πρέπει να τις κατατάξουμε στην κατηγορία που ανήκουν, δηλαδή αν δηλώνουν το πρόσωπο που ενεργεί, ενέργεια ή αποτέλεσμα ενέργειας. Είναι πράγματα που τα έχουμε κάνει στην πρώτη γυμνασίου και στην ουσία εφαρμόζουμε αυτά που θυμόμαστε. Και πάμε να δούμε σιγά σιγά τις λέξεις, τις ομόριζες του ρήματος άγω. Δηλαδή θα μοιάζουν πάρα πολύ με αυτό το ρήμα γιατί έχουν την ίδια ρίζα. Επομένως έχουμε τη λέξη άγημα, αγωνία, αγωγός, αγωγή, αγώνισμα και αγωγεύς. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν από την αρχή. Το άγημα προέρχεται από το ρήμα άγω και στην ουσία είναι το τμήμα του στρατού που βρίσκεται σε παράταξη. Επομένως, αυτό θα μπορούσαμε να το κατατάξουμε στην κατηγορία που λέει αποτέλεσμα ενέργειας. Δηλαδή, ο στρατός έχει παραταχθεί και το αποτέλεσμα της ενέργειας αυτής είναι το άγημα. Συνεχίζουμε στην επόμενη. Λέει αγωνία. Η αγωνία είναι ένας αγώνας, θα λέγαμε, μία απεγνωσμένη προσπάθεια. Επομένως, πρόκειται για μια ενέργεια ή κατάσταση. Το ίδιο είναι. Άρα, ας σημειώσουμε δίπλα την κατηγορία ενέργεια. Εκφράζει. Αγωγός. Στην ουσία, ο αγωγός είναι αυτός που έλκει, που σύρει. Ή μάλλον το μέσο με το οποίο κάποιος άγει, κάποιος οδηγεί. Όλα αυτά λοιπόν σημαίνουν η λέξη αγωγός. Τώρα, στην ουσία πρόκειται για την κατηγορία του προσώπου που ενεργεί. Ο αγωγός κάτι κάνει, ενεργεί, μεταφέρει, έλκει, οδηγεί. Άρα, πρόσωπο που ενεργεί. Συνεχίζουμε στην επόμενη. Αγωγή. Η αγωγή είναι μεταφορά, είναι η υπαίδευση, θα μπορούσαμε να πούμε και τρόπος και μέθοδος. Όλα αυτά εντάσσονται στην κατηγορία της ενέργειας. Ενέργεια λοιπόν η αγωγή. Αγώνισμα. Το αγώνισμα είναι ο αγώνας, η πάλη. Όταν αγωνίζεται κάποιος, το αποτέλεσμα είναι το αγώνισμα. Επομένως, θα το εντάξουμε στην κατηγορία αποτέλεσμα ενέργειας. Δεν μας δυσκολεύουν και πολύ αυτά, έτσι. Αποτέλεσμα ενέργειας, λοιπόν. Και μας έμεινε και μία τελευταία λεξούλα, αγωγεύς. Αγωγεύς, στην ουσία, είναι ο οδηγός, ο συνοδός, αλλά είναι και ο σωλήνας. Και πρόκειται στην ουσία για κάποιον που ενεργεί. Ο αγωγεύς ενεργεί. Άρα, πρόσωπο που ενεργεί. Αυτή είναι η κατηγορία. Επομένως, ας κάνουμε μία επαναληψούλα. Έχουμε εντάξει στην κατηγορία πρόσωπο που ενεργεί ο αγωγός και ο αγωγεύς. Συγγνώμη. Στην κατηγορία ενέργεια κατάσταση, ενέργεια σκέτο μάλλον, έχουμε βάλει αγωνία και αγωγή.
Και αποτέλεσμα ενέργειας έχουμε εντάξει το άγημα και το αγώνισμα. Μόλις ολοκληρώσαμε την άσκηση 1. Ευχαριστούμε πολύ για την προσοχή σας. Καλή συνέχεια.